Πίνακι είναι ο Λάζος σημαντικός, αλλά πριν αρχίσουμε να μιλάμε με τον Λάζο και τον καλεσμένο του, θα μιλήσουμε με το θείο του θύματος. Ο θείος του θύματος λοιπόν είναι στην τηλεφωνική γραμμή και θα μιλήσουμε μαζί μας, μαζί του. Είναι ο κύριος Δημήτρης. Κύριε Δημήτρη, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Τα συλληπιτήριά μας για το χαμό του ανιψιού σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Όλα έγιναν για ασήμαντη αφορμή. Για το τίποτα. Για το τίποτα δεν τους ήξερε, δεν το ξέρανε. Μαζί με το Δημήτρη του σχολεμένο, ήταν ο γιος μου, πρώτα ξαδέρφια. Μπήκανε να πάνε να πιούν ένα ποτό. Αν βγαίνουμε να πάνε να πιούμε ένα ποτό. Και δεν ερχόμαστε στο σπίτι μας. Μας αφαιρούν τη ζωή για κάποιο λόγο, έτσι δεν υπήρχε λόγος, τίποτα. Και αυτό είναι που ότι... Πού φτάσανε κύριε Παπαδάκη, πού φτάσανε. Αυτό ακριβώς αναρωτιόμαστε, μην και ξέρετε κάτι, η αφορμή ήταν αστεία. Δηλαδή με σκούντισες την ώρα που κατέβαινα από τη σκάλα. Ωραία μωρέ, και τι έγινε μωρέ. Βγαίνεις έξω μετά και λύνεις με αυτόν τον τρόπο. Κύριε Παπαδάκη, δεν το σκούντισε ο δικός μου. Ναι, ο άλλος. Ο άλλος σκούντισε ο δικός μου και τελείωσε. Δεν υπήρχε αντίλαφρυνη. Δεν μπορούσε, κύριε Δημήτρη μου, κάποιοι να μπουν στη μέση. Μπήκανε στη μέση. Μπήκανε, κύριε Παπαδάκη, μπήκανε στη μέση. Εγώ ρώτησα και το γιο μου. 30 χρόνια γιο μου. Μπήκανε στη μέση. Φύγανε. Τους χωρίσανε. Φύγανε το μεταξύ αυτοί. Ναι. Και ξαναγυρίσανε. Δηλαδή ήταν εκ προμελέτης, πήγαν και το μελετήσανε και ξαναγυρίσανε με το όπλο στο χέρι. Με αυτό που το χτυπήσανε. Άρα μπορεί με τη σιδερογροθιά, λέτε με τη σιδερογροθιά. Ναι. Αφού έγινε ο πρώτος έτσι διαπληκτισμός, φύγανε και ξαναγυρίσανε και... Γυρίσανε και μετά και φέρανε κι άλλους στην παρέα τους. Είχανε προηγούμενα, γνωριζόντουσαν καθόλου. Τίποτα, κύριε Παπαδάκη, σας παρακαλώ. Τίποτα. Ο Δημήτρης ήταν ένα παιδί μάλαμα. Χαμογελαστό και καρδούλα. Πώς να το πω. Ξέρετε κάτι, θα συνηγορήσουμε και εμείς πάνω σε αυτό. Ένας εκ των συνεργατών μας μένει στη Ραφίνα. Ναι. Και μας λέει ότι αυτό το παιδί, αυτό το παλικάρι το είχε συναντήσει αρκετές φορές. Μην είχε δώσει δικαίωμα. Ότι ήταν ένας ήσυχος άνθρωπος. Ναι, βέβαια. Ένας άνθρωπος που δεν ήταν μάγκας τσαμπουκάς και να πεις. Όχι. Κάνανε τσαμπουκάδες μεταξύ τους και τα λοιπά. Όχι. Στο σπίτι του, τη μάνα του, τον πατέρα του, ελεύθερος ήταν. Δεν πειράζει κανέναν, χαμογελαστό παιδί, ανοιχτό καρπό παιδί. Και φύγανε οι άλλοι και ξαναγυρίσανε με ένα άλλο άτομο πάλι. Και τον χτύπησε στο κρανίο, έπεσε κάτω. Με τα μάτια κλειστά σπαταλούσε από το ψάρι και γονάτισε. Ο άλλος έσκυψε και το ξαναχτύπαγε στο κεφάλι. Αμαρτυρίες του γιού μου, αυτό που σημάδιζα στο γιος μου. Και το χτύπαγε με την σιδερογροθιά και καταλαβαίνουμε... Με αυτό που είχε, με το όπλο που είχε βέβαια. Και όλα αυτά μπροστά στα μάτια μου, του κύριε Δημήτρη μου, να συλληπιθούμε την οικογένεια. Να είστε γεροί, να το θυμόσαστε τώρα βέβαια το παλικάρι. Αυτή σε καμιά δεκαριά χρόνια έξω θα είναι. Βέβαια. Έχει ένα πατέρα που είναι άρρωστος, κύριε Παπαδάκη. Μια μάνα που και αυτή τώρα τι να κάνει μόνη της τώρα με τον άλλο το γιο. Παίζουν τι θα κάνει τώρα αυτή η μέρα. Έχετε δίκιο, ό,τι και να πείτε έχετε δίκιο. Γιατί ξέρετε κάτι, είναι και ο τρόπος με τον οποίο φεύγει από τη ζωή ένας άνθρωπος. Δεν είναι να πεις ότι ξέρεις κάτι και αυτός μάγκας ήταν και αυτός προκάλεσε και αυτός έκανε. Για ένα ποτό που είχανε. Τίποτα. Τα δύο ξαδέρφια. Άγνωστοι μεταξύ τους. Δεν υπήρχε διαφορά μεταξύ τους. Δεν υπήρχαν τίποτα. 24 χρονών κύριε Παπαδάκη. 24 χρονών παιδί. Να είναι δολοφόνος. Έχετε δίκιο, ό,τι και να πείτε. 24 χρονών παιδί να είναι δολοφόνος. Κύριε Παπαδάκη, σας παρακαλώ. Πηγαίνετε στους γονείς αυτών και πες του γιατί το παιδί σας έγινε δολοφόνος. Έχετε δίκιο, ό,τι και να πείτε έχετε δίκιο. Ό,τι και να πείτε έχετε δίκιο. Κύριε Δημήτρη, εμείς τα παιδιά μας γιατί τα έχουμε από μικρά παιδιά να είναι σεβαστικά, να σέβονται τον άνθρωπο. Να είναι σεβαστικά. Γιατί εμείς τα κάνουμε αυτά. Να συλληπιθούμε την οικογένεια, να συλληπιθούμε την οικογένεια και σας ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να μπορέσετε να το ξεπεράσετε και να είσαστε γεροί, να τον θυμόσαστε. Σας αφήνουμε κύριε Δημήτρη. Γυρίζουμε στο Λάζο Ματικό. Λάζο.
να μας συστήσει στο φίλο μας. Και εμείς να πούμε στην οικογένεια αυτή. Είμαστε στο σημείο, Γιώργο, εδώ ένα λευκό τριαντάφυλλο. Το σημείο που δέχτηκε τα θανατηφόρα χτυπήματα ο 46χρονος. Έχω δίπλα μου τον κύριο Κελέκη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που μένει εδώ στη Ραφίνα. Είναι και δημοσιογράφος του aereafina.gr. Εσείς μιλήσατε και με τη δικηγόρο των δραστών, σωστά. Του ενός δράστη. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα, έχω καλημέρα, μιλήσει με τη δικηγόρο του ενός κατηγορούμενου, αυτή τη στιγμή να το πούμε όπως είναι σωστά, η οποία μου είπε, μου μετέφερε κάποια πράγματα, ότι καταρχήν δεν υπήρχε σύλληψη, υπήρχε παράδοση, δηλαδή παραδοθήκαν και οι δύο οι φερόμενοι ως δράστες στην αστυνομία μετά από συνεννόηση που υπήρχε με τους δικηγόρους. Μέχρι το χθες το απόγευμα που είχαμε μιλήσει, δεν υπήρχε ομολογία από αυτούς ότι εμείς το κάναμε, ότι εμείς το σκοτώσαμε κτλ. Λένε ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν το 42χρονο και ότι δεν είχαν τη σιδηρογροθία για το οποίο κατηγορούνται. Ότι δεν υπήρχε κάποιο άλλο εργαλείο, τέλος πάντων φωνικό ή κάποιο όπλο που να είχαν. Βέβαια, μαζί. Τα χτυπήματα. Αυτά μου μετέφεραν εμένα. Η ιατροδικαστική εξέταση θα αποδείξει πώς έγιναν αυτά τα χτυπήματα, γιατί με απλά χτυπήματα. Είναι λίγο δύσκολο. Δεν παραμορφώνεται ένας άνθρωπος, γιατί εδώ. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Γιατί εδώ. Αλλά μου είπαν κιόλας ότι θα ορίσουν πραγματογνώμονα που θα είναι παρόν στην νεκροψία νεκροτομή για να δει τελικά τα αίτια του θανάτου. Τι προκλήθηκε είναι τελικά. Τα. Όντως, υπήρχαν τα χτυπήματα τα οποία λένε οι μάρτυρες. Ξέρετε κάτι, ξέρεις κάτι, καλέ μου. Πεζούλια εδώ ακριβώς. Ξέρεις, Μάκη. Στο πέσιμο του. Υπάρχει και μια μαρτυρία, λένε, ότι σπρωχτήκανε, ότι είχε πέσει ο ένας πάνω στον άλλον και σπρωχτήκανε και ότι έπεσε ο άτυχος Δημήτρης. Καλά, και τώρα, ότι από το χτύπημα στο πέσιμο κατέληξε. Εντάξει, αυτό ξέρεις, είναι μια μαρτυρία. Εδώ είναι η πολιτική που θα ακολουθήσει, η υπεράσπιση αυτών των ανθρώπων. Πάντως. Υπάρχουν και μαρτυρίες ότι τον είχαν βάλει κάτω και τον χτύπαγαν. Να σε ευχαριστήσουμε, Μάκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σε ευχαριστήσουμε.